Σε ύφεση και με μικρές εστίες φωτιάς βρήκε το ξημέρωμα της Βρύσας Χανίων, όπου για ώρες μένονταν ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης κοντά στον Άγιο Φανούριο, με ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής να δίνει μάχη για να σώσει ζωές και περιουσίες. Είχαμε πάλι πρωί-πρωί τη συνδρομή πάλι των ελικοπτέρων που μας βοήθησαν στην αποπεράτωση της κατάσβεσης. Μηχανές, μέσα λάδια, τα πάντα καταστραφήκανε, όλα ό,τι είχαμε. Τα ζώα μας. Μεγάλη καταστροφή και πολύ επικίνδυνα για ζωές. Το φως της ημέρας έδειξε το μέγεθος της καταστροφής, με χιλιάδες ελαιόδεντρα να έχουν γίνει στάχτη, όπως και εκατοντάδες στρέμματα αμπελώνων. Μεγάλες οι ζημίες στο ζωικό κεφάλαιο, ενώ σοβαρή είναι η καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον. Εγώ είμαι από Γεωργιούπολη, έχω έρθει εδώ να βοηθήσω από χθες. Έχω χωράφια πιο πάνω στο Καλαμίτσι, καήκανε κάποια δεν καήκανε. Η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη, το βλέπετε και μόνοι σας. Αμάξια καήκανε, σπίτια. Κάηκα ολοσκερός και τα μηχανήματα και τα αυτοκίνητα και τα πάντα που έχω μέσα, όλα τα εργαλεία. Και τα πάντα, ξυλοκοπτικά, 100 παλέτσες μόνο, ντά να σου πω. Για την παροχή των πρώτων βοηθειών διακομίστηκαν σε νοσηλευτικές μονάδες τουλάχιστον 5 πολίτες που αντιμετώπιζαν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα, ενώ κάηκαν αγρικίες καθώς και δεκάδες στήλοι της ΔΕΗ με αποτέλεσμα τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Πού είναι τα μέτρα που είχαν πάρει για να μην γίνει αυτό το κακό? Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή. Η καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς σταμάτησε πριν αυτή φτάσει στη Γεωργιούπολη, αργά το απόγευμα όταν και οι άνεμοι κόπασαν. Από το Δήμαρχο από Κόρωνα, Χαραλαμποκού και Ανάκη και όχι μόνο, γίνεται λόγος για εμπρησμό και εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ξέσπασαν ταυτόχρονα 3 εστίες φωτιάς, ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις. Ο από Κόρωνα σήμερα μετρά τις πληγές του και κυρίως την ψυχολογία των αποκορονιωτών πεσμένη. Να ζητούν το γιατί. Γιατί είδαν την περιουσία τους, το βιός τους, το κόπο τους, την επιβίωσή τους θα έλεγα, μέσα σε λίγες ώρες να καταστρέφεται. Γιατί κάποιοι άλλοι εγκληματίες φρόντισαν γι' αυτό. Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, τα πάντα έχουν καεί. Το μέτωπο απλώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, παράλληλα της Εθνικής Οδού Χανίων Ρεθύμνου, σε έκταση 15 χιλιόμετρων, με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τις αυλές σπιτιών και έξω από τα όρια του χωριού Βρύσες και στις περιοχές Νίπος, Μετόχη και Καλαμίτσι. Μην ξεχνάτε, πέρασε από το ποτάμι, από όλα τα πλατάνια και απειλήθηκαν όλα τα σπίτια του χωριού Βρύσες και του οικισμού Άγιος Γεώργιος. Προλάβαμε ευτυχώς τα χειρότερα με τη συνεργασία και τη βοήθεια, όπως είπαμε, του κόσμου, της τοπικής κοινωνίας, που βοήθησε κατά τον καλύτερο τρόπο. Δημιουργήθηκε σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, την οποία ήταν αδύνατο τουλάχιστον οι επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, γιατί εδώ πέρα είναι δύσβατες περιοχές. Για την κατάσβεση έσπευσαν 65 πυροσβέστες με 28 οχήματα από όλη την Κρήτη, με ισχυρές πεζοπόρες δυνάμεις, ενώ ρήψεις νερού έκαναν και 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου αλλά και κάτοικοι της περιοχής, με ό,τι μέσα διέθεταν, προσπαθούσαν να σώσουν τις ζωές και τις περιουσίες τους.